Κάντε λίγο το δημοσιογράφο. Σήμερα πώς ναι. έχει η κατάσταση στην περιοχή. Σήμερα η κατάσταση είναι ήσυχη, να το πω απλά. Οι εργασίες έχουν σταματήσει. Προσωρινά τουλάχιστον, αυτό έχουμε μια τέτοια ενημέρωση, ότι υπάρχει μια, αν το θέλετε, άτυπη εγκεχηρία μεταξύ της εταιρείας και όλων αυτών οι οποίοι παλεύουμε και κυρίως με τη δικηγορική ομάδα που τρέχει το δικαστικό κομμάτι, μέχρι τουλάχιστον την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 8 Εβδόμου. Αυτό σήμερα, γιατί η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική προχθές. Πάνω στον Ιμφαίο. Είπατε άτυπη εκεχηρία. Είμαστε σε πόλεμο δηλαδή. Προφανώς είμαστε σε πόλεμο. Αν δεν είναι πολεμική κατάσταση το να βάζεις επάνω στο απέναντι σε 20 κατοίκους διαφόρων ηλικιών από 85χρονους μέχρι 18χρονους, όταν παρατάσεις δύο δημιουργίες, μία της Όπτια, μία των ΜΑΤ, τροχέα, αστυνομικούς, όλους τους αστυνομικούς διευθυντές, δεν ξέρω πόσα αστέρια μετρήσαμε. Παίρνει τις πινακίδες τους, τους γράφεις, τους κόβεις κλίση επειδή ακουμπούσει η ρόδα τους ή μισή πάνω στο δρόμο. Απειλείς με συλλήψεις, απειλείς με πρόστιμα για παραβίαση μετακινήσεων. Όλα αυτά. Προφανώς είναι πολεμική κατάσταση. Δεν ήταν ειρηνική από την αρχή. Ούτε οι προθέσεις και οι δικές μας προθέσεις δεν ήταν ειρηνικές, να το πω έτσι. Προφανώς θα πας να τα βάλεις με ένα τέτοιο θηρίο, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα έρθεις και στη σύγκρουση μαζί του, με όλους τους τρόπους. Είναι αναπόφευκτο. Κύριε Ελευθεριάδη, επειδή εκκρεμεί και η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, σε τι προσδοκάτε ως κάτοικοι, ως εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας? Έχουμε ελπίδες σαν κοινωνία, σαν Ιμφαίο, να κερδίσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα? Ποιο είναι το επιχείρημά μας, αν θέλετε? Θα σας πω, το πρώτο το επιχείρημα, το νομικό επιχείρημα, για να ξεκινήσω από το τέλος την ερώτησή σας, είναι ότι αυτό το έργο, πέρα από όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα υπόλοιπα που έχει, έχει απίστευτες, ακόμα δηλαδή και με αυτή την νομοθεσία, η οποία είναι όλοι με το μέρος τους, με αυτές τις εταιρείες, όλοι είναι στημένοι για να έχουν έναν δρόμο με βελούδο για να περάσουν από πάνω, να μην χρειαστεί να ζοριστούν πουθενά. Παρόλα όλες αυτές τις διευκολύνσεις, η συγκεκριμένη έχει απίστευτες ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις σε περιβαλλοντολογικές μελέτες, στην ορθολογική μελέτη. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν σταματήσει σε αναστολή το υπόλοιπο μισό αυτού του πάρκου. Γιατί αυτό το πάρκο που τώρα ξεκινάει είναι κομμάτι μιας μεγαλύτερης. Ήταν ένα πάρκο, να το πω έτσι, το οποίο το κόψανε στα δύο η εταιρεία. Και το μισό σταμάτησε και το άλλο μισό δεν σταμάτησε. Λόγω δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες εκκρεμούν επίσης προς την. Για την υπόλοιπη επένδυση που γίνανε από τον Αρκτούρο, από την Καλλιστό, από αυτές τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Για εμάς το ζήτημα όμως δεν θα κριθεί νομικά. Και αυτό το έχουμε ξεκάθαρο οι κάτοικοι από την πρώτη στιγμή. Εδώ πέρα από την συγκεκριμένη εταιρεία, όποια και αν είναι αυτή, σε όποιο αιωλικό πάρκο να ξεκινήσει, έχουμε απέναντί μας ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει στηθεί επί σειρά ετών, όχι τώρα, κοντεύουν δεκαετίες και βάλε. Από όταν ξεκίνησε να στείνεται, το έχουν στηρίξει όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε. Είτε ήταν της Δημοκρατίας, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, είτε ήταν του ΠΑΣΟΚ πριν από αυτούς, οι οποίες έχουν στήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αυτές οι εταιρείες έχουν κάνει αφέντες στα δικά μας τα λιμέρια. Οι εταιρείες παίρνουν αδειοδοτήσεις χωρίς να χρειάζεται καν να παρουσιάσουν στοιχεία, παίρνουν άδειες παραγωγού, έρχονται με φακέλους οι οποίοι είναι αστείοι και παίρνουν αδειοδοτήσεις, τους δεν δίνουν αναφορά σε κανέναν, δεν χρειάζεται να γίνει παραχώρηση κανενός χώρου. Μπαίνουνε, χτίζουνε και κονομάνε στις πλάτες μας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα, αυτό το πλαίσιο, είναι στημένο για αυτούς. Ξέρουμε ότι έχουμε να τα βάλουμε, άρα εμείς δεν έχουμε πολύ μεγάλη ελπίδα στο δικαστικό κομμάτι. Έχουμε πολύ μεγάλη ελπίδα στα πόδια του κόσμου. Και όσο ετοιμάζεται, πόδια... ετοιμάζεται, αν θέλετε, κάποια κινητοποίηση, κάποια συγκέντρωση, κάποια παράσταση, ίσως την ημέρα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων? Ετοιμάζουμε μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων μέχρι και εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον για το άμεσο πλάνο μας. Ετοιμάζουμε μια πορεία ή διαμαρτυρία, αν το θέλετε, στο Αμίντεο την Δευτέρα, 10 το πρωί, στα σκαλιά της Εκκλησίας θα μαζευτούμε, για να δει η τοπική κοινωνία ότι ο κόσμος παραμένει ενεργός, τον μπλόκο δεν έπεσε. Μπορεί να χάσαμε μια μάχη ή έστω προσωρινά, αλλά εμείς δεν σταματάμε και δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας.
Ετοιμάζουμε μια σειρά ενημερώσεων σε χωριά της περιοχής, όπως εχθές έγινε στον Αετό, με πάρα πολύ καλή συμμετοχή από τον κόσμο. Πρώτη φορά ήταν από την πλατεία του Αετού έτσι τόσο γεμάτη και με κόσμο διατεθειμένο να συζητήσει και να μάθει τι γίνεται πάνω από το κεφάλι του και τι έχει να πληρώσει αύριο. Στις 3 Ιούλη θα έχουμε προβολή ενός ντοκιμαντέρ των Ασκότου Εόλ που μιλάει για τα αιωλικά πάρκα στο Αμίντεο και θα κάνουμε και κουβέντα κτλ. Οπότε έχουμε μια σειρά δράσεων. Και φυσικά 7-8 προσπαθούμε να κάνουμε ένα πανελλαδικό συντονισμό με άλλες τέτοιες ομάδες, με κατοίκους της περιοχής, από διάφορα, και να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Νυμφαίο και στα δικαστήρια στη Φλόρινα, όπου θα είναι και η μεγάλη μας κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθεριάδη, για τον χρόνο σας.